Για τεράστια πρόοδο στο ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων με τη fast track διαδικασία, έκανε λόγο από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στον ΕΦΚΑ και στα τοπικά υποκαταστήματα. Όπως ενημερώθηκε, συνολικά εκκρεμούν 1.161 συντάξεις σε επίπεδο Κρήτης μέχρι τα τέλη του 2024, αριθμός ωστόσο ο οποίος πυροδότησε αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές, οι οποίοι έκαναν λόγο για 2.500 εκκρεμείς συντάξεις μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Σε εκκρεμή σύνταξη έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος, κυριολεκτικά. Βρίσκομαι στο Υπουργείο αυτό από το 2020. Όταν πήγα εκεί, τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία βρήκα ήταν το ότι ο αριθμός των κυρίων εκκρεμών συντάξεων δεν ήταν στις δεκάδες, αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες. Και το κυριότερο ήταν και πάρα πολύ μακρύς ο χρόνος. Δηλαδή, βρήκα περιπτώσεις το 2020 που ήταν το 2012 και δεν είχε αποδυναμηθεί σύνταξη σε 8 χρόνια. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Εκκρεμούν 1.161 ΑΒ συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων του εξωτερικού, που είναι πάρα πολλές. Αυτές είναι λοιπόν πρίκα από πολύ παλιά και τις οποίες διεκπεραιώνουμε τώρα. Στην Ανατολική Κρήτη μόνο είναι γύρω στις 2.500. Δυστυχώς δεν υπάρχει προσωπικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Έχουν κατέβει 3 φορές από το Υπουργείο και δεν έχουν δώσει καμία λύση. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι να τις βγάλουν. Έχουμε κάνει επανειλημμένα απεργίες για να προσληφθεί προσωπικό. Ο κύριος Τσακλόγλου υποστήριξε ότι έγινε μια τιτάνια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα της απονομής συντάξεων, καθώς μειώθηκε σημαντικά και ο χρόνος αναμονής, με τον Υφυπουργό να αναφέρεται και στην επικείμενη στελέχωση του ΕΦΚΑ με εκατοντάδες εργαζόμενους σε επίπεδο Ελλάδας. Οι προκηρύξεις που είναι για τον ΕΦΚΑ, που αφορούν τον ΕΦΚΑ, είναι γύρω στα 700 άτομα. 550 περίπου από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί. Μας έχουν πει για 2 στην Ανατολική Κρήτη. Μπροστά σε αυτά που έχουν φύγει, όχι σταγόνα στον ωκεανό. Δραματική ωστόσο εικόνα παρουσιάζουν εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας. Και όλα αυτά με φόντο την υποστελέχωση, αλλά και τα λάθη που καταγράφονται σε πολλές περιπτώσεις με τη διαδικασία fast track στις εκκρεμείς συντάξεις. Αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε κάνει το γνωρίζετε, είναι το περίφημο το fast track, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ. Από τέτοιες τις οποίες έχουμε είναι ότι το fast track περίπου στο 81% των περιπτώσεων βγάζει την ακριβή σύνταξη την οποία είναι να πάρετε. Αλλά βλέπει ένα ταμείο μόνο, δεν βλέπει εάν έχεις και άλλα ταμεία. Αυτοί νομίζουν ότι πατάς ένα κουμπί και γίνονται όλα. Δεν γίνονται όλα. Δεν γίνονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στις προσπάθειες τεχνολογικής αναβάθμισης του ΕΦΚΑ. Δηλαδή τα δύο μεγάλα projects τα οποία τρέχει αυτή τη στιγμή είναι ένα καινούργιο και ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και κυρίως να έχει ψηφιοποιημένη την πληροφορία. Καθημερινά κάνουμε 300 χιλιόμετρα και το αυτοκίνητο αυτό, παιδιά, δεν το έχουν αντικαταστήσει ακόμα, διότι είναι 27 χρονών είναι το αυτοκίνητο. Κινδυνεύει η ζωή μας κάθε φορά που βγαίνουμε και κάνουμε 300 χιλιόμετρα. Για το ανισχυτικό φαινόμενο της μαύρης εργασίας, ο Υφυπουργός Εργασίας εκτιμά ότι έχει μειωθεί, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ μεικτά από 1η Απριλίου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Από την άλλη μεριά, θέλουμε να μην αυξηθεί τόσο ο κατώτατος μισθός που να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας